Καλησπέρα από μένα. Το πρώτο θέμα που έχουμε σήμερα είναι η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αγανών οικονομικού έτους 2014. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές, ο προϋπολογισμός πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα. Ξεκινάμε τις αναμορφώσεις των υπηρεσιών έχοντας στο σκέλος εισόδων κάποιες μειώσεις, οι οποίες μειώσεις είναι κατά 201.967,15 και αυξήσεις 715.441,63 στο σκέλος των εισόδων. Όπως επίσης στα έξοδά μας έχουμε και μειώσεις και αυξήσεις. Οι μειώσεις στο σκέλος των εξόδων ανέρχονται στο 1.235.510,50 και οι ενισχύσεις όσον αφορά το τμήμα των εξόδων, το σύνολο είναι 1.759.587,10. Το αποθεματικό, μετά τις διαμορφώσεις των αυξομειώσεων εισόδων και εξόδων, από 35.172,25 που ήταν στην τελευταία αναμόρφωση, διαμορφώνεται στις 24.641,13. Αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014. Δεν άκουσα τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτά τα οποία περάσαμε, γιατί έγινε η οικονομική επιτροπή, αυτή τη βλέπω εδώ, 36/2014, με τον αριθμό απόφαση 420, απόφαση της οικονομικής επιτροπής, έγινε σήμερα η οικονομική επιτροπή, το απόγευμα. 5.30 βγήκε καινούργια πρόσκληση και 5.30 έγινε καινούργια οικονομική επιτροπή. Συγκαλώ ότι θέλετε, κάτι δημοκρατικό, συγκαλώ, βεβαίως,
το να συγκαλέσει ο πρόεδρος, ο πρόεδρος συγκαλεί. Πλην όμως δεν πήραμε πρόσκληση, κύριε Δημαρχή, και καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν μπορούμε εμείς να περιμένουμε να ξεκινήσει ο καθένας να πάμε πρόσκληση. Σας παρακαλώ, δεν κοιμώνται στο πρόεδρο. Στο δήμο είμαστε τα πήγω 30 ώρες. Η αλήθεια είναι, τέτοιες τρομές, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αν κάτε... Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ξεκινάει ο άλλος τώρα. Δεν είμαστε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, έχετε όμως να στέλνω. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι τρομερές αντιφάσεις, εκεί που κάποια στιγμή λέω και εγώ ότι ο Δήμος ο Σωτήρης Οδούς, ξαφνικά να γίνει αυτή η τρομερή αντίφαση και αρχίσει η ειρωνία που δεν προέχει καθόλου το διάλογο. Εγώ δεν θέλω κανείς να είναι κύριε συνάδελφε με την άποψή μου. Και πάντοτε γι' αυτό εδώ πέρα είναι ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Έτσι είναι ο δημοκρατικός διάλογος, ψηφίζουμε και η πλειοψηφία θα κερδίσει. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι 5 παρα 5 προσκληθήκαμε για στις 5 και μισή και τώρα εκφωνείται κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πώς θα πάρθει αυτή η απόφαση ή αν θα έπρεπε να είμαι stand-by και να έχει δίκιο ο κύριος Δήμαρχος. Η κυρία Χαριτίδου δεν πήρε πρόσκληση. Ο κύριος Πολυμενέας που είναι εκτός, τον πήρα τηλέφωνο, δεν πήρε πρόσκληση. Και αυτό τώρα έγινε πριν μία ώρα μια οικονομική επιτροπή. Δεν ξέρω αν αυτά συνάδουν στη σοβαρότητα και σε αυτά τα όμορφα λόγια που είπε μόλις πριν 5 λόγια ο κύριος Δήμαρχος για τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον ρόλο της επικοινωνίας μας και τον αλληλοσεβασμό μας και την βοήθεια. Αν αυτά είναι στα πλαίσια αυτής της βοήθειας, αξιολογήστε το ότι παρέλα αυτό το χρόνο προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την οριακή πλειοψηφία, είναι ο ειλικρινής σεβασμός που έχω μόνο και μόνο για να ακούσω την αντίθετη άποψη. Γιατί μια μισή ώρα είχαμε αντίθετη άποψη το πρωί. Πλην όμως, έχω μάθει να τη σέβομαι και ήξερα ότι θα χάσω. Και έχω καθίσει για να χάσω. Πλην όμως να ακουστούν αυτά που πρέπει να ακουστούν. Δεν είναι όμως ωραίο να αντιμετωπιζόμαστε με ειρωνία ότι κάποιος κοιμόταν ή δεν κοιμόταν. Εδώ ήμασταν και το πρωί, εδώ ήμασταν και το απόγευμα και περιμέναμε υπομονετικά μια μισή ώρα να συμπληρώσουμε αυτή την ωριακή πλειοψηφία, μόνο και μόνο να μην ακούσουμε ειρωνίες, φανταζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ωστόσο, αν η ενημέρωση είναι αυτή που θα μας κάνει να αισθανθούμε να το ψηφίσουμε. Γιατί όλη η κοινή αγωνία είναι να πάει καλά ο Δήμος. Πλην όμως μην προκαταλαμβάνετε με τόσο δύσκολο τρόπο η επόμενη δημοτική αρχή, όταν ήδη να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπήρξε μια αστοχία στο πρώτο τρίμηνο, υπάρχει η δεύτερη αστοχία η οποία τελειώνει σήμερα στις 12 η ώρα το βράδυ και προσπαθούμε να κάνουμε μερικά φτιασίδια. Αυτά τα φτιασίδια, κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι έτοιμος και αυτά να τα αποδεχτώ. Πλην όμως εδώ να είναι σε όλους μας στη γνώση μας. Κάτι που δεν είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός, παρόλο που η ώρα έχει περάσει της αναμονής, δηλαδή, και μόλις μπαίνουμε στα πρώτα 5 λεπτά της συνεδρίασης, θα ήθελα να γνωρίζετε το τι συμβαίνει με τα προβλήματα τα οικονομικά του Δήμου και ότι δεν μιλάμε για μια απλή αναμόρφωση, μιλάμε για μια αλλαγή σε στοχοθεσία, η οποία, όπως είπα, σε λίγες ώρες τελειώνει πάλι με ένα αρνητικό πρόσημο. Λυπάμαι γι' αυτό, πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, πάλι θα παραμείνω στην αίθουσα, προκειμένου να ακουστούν, έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έστω και από μια οικονομική επιτροπή, τι συμβαίνει προκειμένου μέσα από τον διάλογο, μέσα από τον λόγο μας και την ψήφο μας να βοηθήσουμε προκειμένου η αποφάση να είναι προς το συμφέρον του τόπου και του Δήμου. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι.